Εξελίξεις σημειώθηκαν στις έρευνες για το κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας που αναζητούσαν οι ιδιώτες εμπειρογνώμονες και ο εφέτης ανακριτής. Έχουμε συγκλονιστικά νέα όσον αφορά το δρομολόγιο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Βρέθηκε επιτέλους το χαμένο βαγόνι σε ένα ιδιωτικό οικόπεδο στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης και αυτό το βρήκε ο κύριος ανακριτής. Ο κύριος ανακριτής, να ξέρετε, υποβοηθείται από τους συνηγόρους των θυμάτων των τεμπών και οποιοδήποτε έχει πληροφορίες που πηγαίνει και εισφέρει στο γραφείο του. Πριν από 1,5 ακριβώς μήνα είχαμε εντοπίσει ότι κάποιος είχε σβήσει πέσει από τις κάμερες, ειδικά στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, είχε σβήσει, επαναλαμβάνω, το δρομολόγιο της εμπορικής. Γιατί αν είχαμε αυτό το οπτικό υλικό, θα βλέπαμε ακριβώς και αυτό το βαγόνι που εντοπίστηκε στο Καλοχώρι, το οποίο δεν εντοπίστηκε μόνο μέσα από κάμερες, στις οποίες δεν έχουμε ανασύρει το υλικό, αλλά και με ειδικές μεθόδους, θα έλεγα, και ιδιωτικών υπηρεσιών, ερευνητών, θα έλεγα, ότι υπήρχε μια πληροφορία που είχαμε για το Καλοχώρι. Εγώ επισημαίνω και προς την διά της ανάκρισης ότι όλοι αυτοί οι υπάλληλοι που ήταν στους σταθμούς που θα αναφέρω τώρα, έτσι, ειδωμένοι, Θεσσαλονίκη φυσικά, Άδεντρου, Πλατή, Λιτοχώρου, Λεπτοκαριάς και Νέων Πόρων, όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι που ήταν για τις κάμερες που μας λείπει το υλικό για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε το τι ακριβώς συνέβη στην εμπορική αμαξοστοιχία, όλοι αυτοί πρέπει να καταστούν κατηγορούμενοι κατ' εμέ. Γιατί η διαδικασία μιας κατηγορίας δεν είναι για την άμεση ποινική εμπλοκή του καθενός, αλλά για την απόκρυψη στοιχείων εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε σε ιδιωτική επιχείρηση στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και με έγγραφό του ο εφέτης ανακριτής δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό πιστήριο έχει δώσει εντολή σε αστυνομικές διευθύνσεις Πιερίας και Λάρισας να μεταφερθεί με ασφάλεια σήμερα κιόλας στο Κουλούρι, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα τα στοιχεία της υπόθεσης του δυστυχήματος. Εν τω μεταξύ, το κοντέινερ ήταν έμφορτο σύμφωνα με πληροφορίες όταν συνέβη η πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία. Ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι οι κάμερες υπήρχαν, αλλά δεν έχουν καταγράψει το υλικό. Και οι συγγενείς είναι, θα έλεγα, όλο αυτιά και όλο αγωνία να μάθουν το τι μετέφερε αυτή η εμπορική αμαξοστοιχία που τώρα έχουμε ακόμα ένα στοιχείο αυτό του Καλοχώρι. Την προηγούμενη εβδομάδα, συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν να οριστούν ειδικοί μεταλλουργοί εμπειρογνώμονες ώστε να εξεταστούν τα κοντέινερ της εμπορικής αμαξοστοιχίας αλλά και η επιβατική.